κυβερνήσεως, διαβάζουμε από το βιβλίο Παροιμίες, σελίδα 586, τρίτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πεσιλής 586, Παροιμίες βιβλίο, τρίτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν, φοβού τον Κύριον και έκλεινον από του κακού. Τούτο θέλει εις θεΐασις εις τα νεύρα σου και μιέλωσις εις τα οστά σου. Τίμα τον Κύριον από τον υπαρχόντον σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου και θέλουν στην εμπληστίεση το θήκη σου από ευθονίας και ελληνή σου θέλουν συγχυνίζει από νέου ίνου. Η αίμο μη καταφρονεί την παιδεία του Κυρίου και μη αθήμη ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι ο Κύριος ελέγχει ό,τι να αγαπά, καθώς και ο πατήρ των ιών των οποίων, στον οποίον ευαρεστείτε. Μακάριος ο άνθρωπος ως της εύρηκε σοφίαν και ο άνθρωπος ως της απέκτησε σύνεση, διότι το εμπόριο αυτής είναι καλύτερο παρά το εμπόριο του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά το χρυσίον καθαρών. Και αν διαβάσουμε και από το 21 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, «Υιέ μου, ας μη απομακρυνθώσει ταύτα από τον οφθαλμόν σου, φύλατε ορθήν βουλήν και φρόνησιν, και θέλει είστε ζωή εις την ψυχήν σου και χάρις εις των τράχυλών σου. Τότε θέλεις περιπατή ασφαλώς την οδόν σου και οπού σου δε θέλει προσκόψει. Όταν πλαγιάζεις δε θέλεις τρομάζει. Μάλιστα θέλεις πλαγιάζει και ο ύπνος θέλει είστε γλυκείς. Δε θέλεις τρομάξει από ευνηδίου φόβου, ουδέ από του ολέθρου των ασεβόντων επέλθει. Διότι ο Κύριος θέλει είστε η ελπή σου και θέλει φυλάξει τον πόδα σου από του να πιαστεί. Αμήν». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας και οι σκέψεις μας και οι επιθυμίες μας και ιδιαιτέρως το έργο μας να είναι τέτοιο που να προκαλεί την εύνοια του Θεού και την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού. Να είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν είναι θέμα ικανότητος, δεν είναι θέμα εξυπνάδας, δεν είναι θέμα μόρφωσης, γνώσης. Δεν είναι αποτέλεσμα καμίας ανθρώπινης επίνοιας, προσπάθειας το να είναι ο Θεός μαζί σου. Όμως, είναι απαραίτητο ό,τι αν κάνουμε να το ευωδώνει ο Θεός. Και να το πω πιο σωστά, είναι πάρα πολύ καλό. Και θα μπορούσε να είναι βέβαιον αν ο άνθρωπος περπατάει σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης, της κυβερνήσεως που ο Θεός έχει δώσει μέσα από το λόγο του. Να κυβερνάμε, πώς να κυβερνάμε τον εαυτό μας, στην παρουσία του Θεού, στην προσωπική μας ζωή, στη δουλειά μας, στην εκκλησία, στην είσοδό μας και στην έξοδό μας. Πώς να κυβερνάμε την οικογένειά μας για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και πώς να κυβερνάμε και όλους τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός έχει δώσει υπό την εξουσία μας, υπό οποιαδήποτε μορφή και κατάσταση. Σαν παράδειγμα φέραμε στα προηγούμενα μαθήματά μας, φέραμε τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ένας βοσκός, αλλά όπου τον πήγαινε ο Θεός, τον ευόδωνε. Τον έκανε στον οίκο του Πετεφρή να τον ορίσει ο Πετεφρής οικονόμο του, δηλαδή γενικό διευθυντή της περιουσίας του. Στην φυλακή όταν ο Θεός επέτρεψε να μπει ο δεσμοφύλακας, τον έκανε απόλυτο άρχοντα μέσα στους φυλακισμένους. Δεν γινόταν τίποτα που δεν το έκανε ο Ιωσήφ. Και αργότερα πολύ περισσότερο ο Θεός τον ύψωσε και τον έκανε και δεύτερο μετά το Φαραώ σε όλη την Αίγυπτο. Δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνος, αλλά είχε αυτές τις αρχές της επιστήμης της κυβερνήσεως που διαβάζουμε τώρα και πιστεύω με τη χάρη του Χριστού και να τις καταλάβουν που είναι το σημαντικότερο, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να το πιστέψουμε και να τις ζητήσουμε και ο Θεός να μας τις χαρίσει. Η πρώτη εντολή είναι «Μη λησμονείς τους νόμους μου και φύλατε τις εντολάς μου». Να θυμάσαι πάντοτε ότι υπάρχει στη ζωή μας που
προσδιορίζει τη ζωή μας ακριβώς ο Λόγος του Θεού. Και η καρδιά σου να φυλάται και να υπακούς το Λόγο του Θεού. Μην ξεχνιέσαι, πάντα στο μυαλό μας θα έχουμε ότι υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Είτε που μας λέει τι πρέπει και πώς πρέπει να είμαστε, είτε που μπορεί να μας πει ο προφητικός λόγος που πρέπει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει στην καρδιά μας, ώστε ο Θεός της ειρήνης να μας φυλάει από την καρδιά μας και από τους διαλογισμούς μας, να μας αγιάζει στη συνέχεια ολοκλήρως το σώμα, την ψυχή και στο πνεύμα, για να μπορεί ο Θεός της ειρήνης να μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μας δίνει και τη δύναμη να το εκτελούμε. Το αποτέλεσμα, θρίαμβος. Ο Θεός κάνει μας πάντοτε να θριαμβούμε, να θριαμβεύουμε. Ποιος Θεός? Ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος εν τέλει εκείνο που κάνει είναι να συντρίβει το σατανά κάτω από τα πόδια μας. Αλλά επιπλέον μας χαρίζει μακρότητα ημερών και ευλογημένες μέρες στη ζωή μας. Μόνο και μόνο να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Να μην ξεχνιόμαστε. Να τρέχουμε στο Λόγο του Θεού για να τον φυλάμε. Είτε στο γεγραμμένο καταρχάς, αλλά και στο προφητικό, δηλαδή στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, στην συνέχεια. Το δεύτερο, έλεος και αλήθεια, δύο βασικά χαρακτηριστικά του χριστιανού. Αγάπη και αλήθεια. Να μην σε εγκαταλείπουνε, αλλά και στον τράχυλό σου να το έχεις, να προσδιορίζει τη σκέψη σου, και στην καρδιά σου να έχεις το έλεος και την αλήθεια, την αγάπη και την αλήθεια, ώστε να προσδιορίζονται οι επιθυμίες σου και οι επιθυμίες σου και οι σκέψεις σου να κυριαρχούνται από δύο χριστιανικά χαρακτηριστικά που είναι και τα μοναδικά. Αγάπη και αλήθεια. Όχι μόνο αγάπη, αλλά και αλήθεια. Όχι μόνο αλήθεια, αλλά και αγάπη. Αυτά τα δύο δεν χωρίζουν. Αγάπη και αλήθεια. Αυτά πάνε μαζί. Άλλωστε, ποια είναι η αγάπη? Να φυλάτουμε τα εντολά αυτού. Και ποια είναι η εντολή του Θεού? Να αγαπάμε τον Κύριο το Θεό μας, τον πλησίον μας και τον, σαν εαυτόν, τον εαυτό μας και τον αδελφό μας, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Δεν φτάνει μόνο η αγάπη. Εάν δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, έστω και αν έχουμε αγάπη ο ένας με τον άλλον. Άλλα θα λες εσύ, άλλα θα λέω εγώ. Άλλα θα κάνεις εσύ, άλλα θα κάνω εγώ. Άλλα θα σκέφτεσαι εσύ, άλλα θα σκέφτομαι εγώ. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Εάν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά υπάρχουν στη ζωή μας, τότε θα βρίσκουμε χάρη, ακούστε αδερφοί, ποια είναι η επιστήμη κυβερνήσεως. Θα βρίσκουμε χάρη και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Αν έχουμε αγάπη και αλήθεια, θα βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, της γυναίκας μας, του άντρα σας, των παιδιών μας, των αδελφών μας, των συναδέλφων μας, των γειτόνων μας. Μόνο με δύο χαρακτηριστικά. Αγάπη και αλήθεια στο κεφάλι μας, στις σκέψεις μας και στις επιθυμίες μας. Τρίτον, είπαμε, έλπιζε επί τον Κύριον εξ όλης της καρδίας σου, πρώτον, μην επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου, δεύτερον, και εν πάσες της οδής σου γνώριζε αυτόν, τρίτον, ώστε αυτός θα διευθύνει τα διαβήματά σου. Εδώ είναι ένα θαυμαστό γεγονός. Όποιοι διοικούνται, λέει, από το Πνεύμα το Άγιο, όποιοι άγονται, λέει το κείμενο, από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί πραγματικά είναι παιδιά του Θεού. Για σκέψου, να έχεις διοίκηση Πνεύματος Αγίου χωρίς καμία προσπάθεια. Χωρίς καμία σκέψη, χωρίς καμία εξήτηση. Δηλαδή ο Θεός να βάζει στην καρδιά σου το θέλημά Του. Και εσύ με εμπιστοσύνη να κάνεις στην πραγματικότητα αυτό που θέλει ο Θεός. Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, να ελπίζεις εξ όλης της καρδίας σου στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Τι σημαίνει ελπίζω? Η βοήθειά μου, ο φίλος μου, αυτός που θα με συνετίζει, αυτός που θα με διδάσκει, αυτός που θα με συμβουλεύει και αυτός που θα με φροντίζει. Ποιος είναι? Ο ένας, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος.
Δεύτερον, μην επιστηρίζεται στη σύνεσή σου. Ξέχασε τη σύνεσή σου. Ξέχασε τη. Είτε η σύνεση προέρχεται από την επιθυμία της καρδιάς, είτε από τις σκέψεις σου. Ξέχασε τη. Είτε από την ικανότητά σου. Γιατί όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχουν οι βουλές μας από τις βουλές του Θεού και οι οδοί μας από τα σωτούς του Θεού. Εάν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δηλαδή και στην εξυπνάδα σου, στην ικανότητά σου και ιδιαιτέρως στη γνώμη σου, τότε το βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί ο Θεός να σε διοικεί. Δεν μπορεί να σε κατευθύνει. Και τρίτον, εν πάσε στις οδοί σου γνώριζε αυτόν. Ξεκίνα τα πάντα με τον Χριστό. Μην κάνεις τίποτα πριν φέρεις τον Χριστό. Κύριε, εσύ μπροστά. Αναγνώριζε τη μικρότητά σου αφενός μεν και την κυριαρχία σου, τη χειριαρχία του αφετέρου δε. Αναγνωρίζω ότι εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ. Εσύ μπορείς τα πάντα, Κύριε, και αυτό σου αφιερώνω τα πάντα σε σένα. Δηλαδή το κρίσιμο σημείο δεν είναι Κύριε βόηθα με σε αυτό που κάνω, αλλά το κρίσιμο σημείο είναι Κύριε βόηθα με να κάνω αυτό που εσύ θέλεις να κάνω. Πες μου τι θέλεις να κάνω και βόηθα με αυτό να το κάνω σωστά. Τότε αυτός ο άνθρωπος κατά την έξιν έχει τα αισθητήριά του για γυμνασμένα και περπατάει με απλότητα μεν, αλλά και απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Δεν κάνει λάθη. Με αποτέλεσμα να έχει καλά αποτελέσματα, καλή καρποφορία, γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Μπαίνουμε, αυτά τα είπαμε όμως, τώρα μπαίνουμε στο τέταρτο. Μη φαντάζεσαι τον εαυτόν σου σοφόν, πρώτον, φοβού τον Κύριον, δεύτερον, και έκλον από του κακού, τρίτον. Αυτό θα είναι ίασης εις τα νεύρα σου, και μιέλωσης εις τα οστά σου. Είναι απαραίτητο που χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος είναι πραότητα και δύναμη. Εάν δεν τα έχει αυτά ο άνθρωπος είναι, κάνει λάθη. Κάνει πολλά λάθη. Δεν πείθει. Δεν πείθει τους ανθρώπους. Δεν είναι φως. Γιατί όπου είναι φως, εκεί έρχονται οι μέλισσες. Δεν είναι φως. Και ο Χριστός θέλει να είμαστε φως. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη που είναι πολύ σημαντική, να εμπνεύσει. Να εμπνεύσει τα πράγματα του Θεού, το θέλημα του Θεού. Να εμπνεύσει σεβασμό. Να εμπνεύσει αγάπη. Δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να εμπνεύσει εκτίμηση, να τον εκτιμάει ο άλλος, να τον σέβεται, να τον ακούει, να προσέχει, να τον μιμείται, να παίρνει διδασκαλία από αυτόν. Μπορεί να έχει διδασκαλία, αλλά δεν είναι ικανός να τη δώσει. Είναι σαν να είναι ένας δάσκαλος που να αρχίζει να βρίζει τους μαθητές και να τους δέρνει, γιατί δεν έχει πραότητα. Ή στο παραμικρό να τα χάνει. Αδυναμία. Ωπ, τα χάσα, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Πολύ σημαντικό αυτό. Στην προσωπική μας ζωή. Βλέπετε αδερφοί ότι όσο προχωράμε γίνονται και πιο σημαντικές υποσχέσεις του Θεού και προσέξτε αυτές οι αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως δεν είναι η μία ανεξάρτητα από την άλλη, είναι η μία ύστερα από την άλλη και πάνω από την άλλη. Γίνεται μία οικοδομή ώστε ο άνθρωπος να φτάσει στο τέλος να είναι σοφός και επιστήμων κυβερνήσεως. Πρέπει να έχει πραότητα, να μην ευριάζει και δύναμη να μην τα χάνει. Να μην βρίσκεται σε αμηχανία, σε αδιέξοδο, να μην ξέρει τι να πει, να μην αποστομώνεται. Δύο λοιπόν πολύ βασικά χαρακτηριστικά για να μπορεί να κυβερνάει ο άνθρωπος του Θεού το περιβάλλον του. Να το πω όμως πιο αληθινά,
να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να διατηρεί την παρουσία του Θεού στη ζωή του, ώστε ο Θεός να τον ευωδώνει. Και αυτό που οφείλεται, το πρώτο που διώχνει, που φέρνει, που διώχνει την πραότητα και την δύναμη, είναι να πεις «εγώ ξέρω», να θεωρείς τον εαυτό σου σοφό. «Εγώ ξέρω». Αδελφοί αγαπητοί, κανένας δεν ξέρει. Ο Θεός φωτίζει. Κανένας δεν ξέρει. Ο Θεός αποκαλύπτει. Όταν λοιπόν πεις «ξέρω», το πρώτο πράγμα που θα συμβεί στη ζωή σου είναι να υπερηφανευθείς, γιατί λέγοντας «ξέρω» αμέσως στα μάτια του Θεού φαίνεσαι υπερήφανος, και ο Θεός αντί να είναι μαζί σου είναι αντίθετος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θεωρήσει τον εαυτό του σοφό ρωτάει, και εν το πλήθη των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια και υπάρχει και σωτηρία. Ο χριστιανός δεν κάνει ό,τι θέλει. Μέσα σε μία ομάδα εργασίας, μέσα σε ένα πρεσβυτέριο. Κανένας δεν είναι που μπορεί να πει «εγώ ξέρω και θα σου πω τι θα κάνεις». Αν το πεις αυτό, έχασες τη χάρη του Θεού. Έχασες την εύνοια του Θεού. Και δεν έχει σημασία σε πόσο πολύ σοφό άνθρωπο απευθύνεσαι. Απευθύνεσαι σε άνθρωπο και προσεύχεσαι να τον φωτίσει ο Θεός. Και όταν αρχίζει, τι λέει η Γραφή, πώς το λέει αυτό η Γραφή. Μετά από πολλή συζήτηση, εφάνει εύλογον εις ημάς και εις το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό είναι, μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό, αλλά φοβού των γύριων και έκλεινε από του κακού. Πριν πάρεις απόφαση, συζήτησέ το. Μέσα στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου. Στην προσωπική σου ζωή, με τον Κύριο. Στην εκκλησία, με τα αδέλφια σου. Δηλαδή, μη δίνεις συμβουλές, να δέχεσαι όμως συμβουλές. Μη λες εσύ τι θα κάνουν, ρώτα εσύ τους άλλους ανθρώπους τι νομίζουν. Και δεν θα κάνεις αυτό που σου λένε. Κανένας δεν μπορεί να μας επιβάλλει τις απόψεις του. Αλλά μέσα από την πολλή συζήτηση θα βρεις ποιο είναι το σωστό. Και ιδίως μέσα στην Εκκλησία του Θεού, όλοι έχουμε Πνεύμα Θεού. Όλοι έχουμε Πνεύμα Θεού. Και όταν λέμε, μπορεί μέσα από τον έναν τον ελάχιστο να μας μιλήσει ο Θεός. Αυτό το είχα καταλάβει, θυμάμαι, από πολύ καινούριο στην πίστη. Γι' αυτό φώναζα όλη την οικογένεια, και η Αλεξία ήταν η πιο μικρή τότε, όλη την οικογένεια, και συζητάγαμε όλα τα θέματα. Όλα τα θέματα. Τα ανέλεια μου, τα ανέλεια, και μάθαμε όλοι μας την οικογένεια να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά όλοι κάναμε ό,τι ήθελε ο Θεός. Δεν έλεγα εγώ στα παιδιά μου «αυτό πρέπει να κάνεις». Πάντα στα παιδιά μου έλεγα «πήγαινε προσευχή σου» ή «έλα να το συζητήσουμε όλοι μαζί». Και μετά από πολλή συζήτηση συμφωνούσαμε. Και όταν εμείς συμφωνούσαμε, επιβεβαίωνε και ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο. Μη φαντάζεσαι λοιπόν τον εαυτό σου σοφό. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Μεγάλη υπερηφάνεια. Πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Και ο Θεός είναι αντίθετος με σένα. Καλύτερα να φοβάσαι το Θεό και να περιμένεις από το Θεό, γιατί όταν ο άνθρωπος φοβάται το Θεό, τι κάνει? Περπατάει στις εντολές του. Ο φοβούμενος τον Κύριο περπατάει στις εντολές του, και μάλιστα λέει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, αν το βρω στον Ιώβ, λέει «Ιδού ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι σοφία, και η αποχή από του κακού, αυτό είναι σύνεσης». Εάν δεν θεωρείς τον εαυτό σου σοφό, τότε
Φοβάσαι τον Κύριο, άρα έχεις σοφία. Εκκλίνεις από του κακού, άρα έχεις σύνεση. Γεμίζει δηλαδή την καρδιά σου, τη σκέψη σου, τις επιθυμίες σου και τις σκέψεις σου ο Θεός με τη σοφία του και τη σύνεσή του και το αποτέλεσμα είναι έχεις πραότητα που προϋπάρχει και η ειρήνη του Θεού, έχεις πραότητα και έχεις και δύναμη. Πραότητα, δεν ευριάζεις, δεν αγριεύεις, δεν φωνάζεις, δεν στενοχωριέσαι, δεν θλίβεσαι, δεν καταθλίβεσαι και ταυτόχρονα έχεις δύναμη. Δεν τα χάνεις, δεν βρίσκεσαι σε αμηχανία, δεν λες τώρα τι θα κάνω, πω, χάθηκα. Ποτέ δεν το λες αυτό. Γιατί ο Θεός σου δίνει πραότητα και δύναμη. Πάμε στο πέμπτο με τη χάρη του Χριστού. Τίμα τον Κύριον από τον υπαρχόντον σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου και θέλουσι εμπληστείς το θήκε σου από αυθονίας και η ελληνή σου θέλουσι εκχυλίζει από νέου ίνου. Α, τώρα η ευλογία του Θεού μεγάλη και με ποια μορφή. Πρώτον, με τη μορφή της αυθονίας σε όλα όμως και τα πνευματικά, τα υλικά όχι τόσο και τα υλικά ακόμη όμως δεν μας αφήνει ο Θεός. Αλλά στην Καινή Διαθήκη είναι τα πνευματικά. Αυθονία από πίστη, αυθονία από αγάπη, αλλά το, και επίσης το σημαντικότερο και από ποιότητα. Όχι πολύ, αλλά και πολύ και καλό. Θα έχεις τη ζωή σου και πολύ και καλό. Και πολύ καρπό και καλό καρπό. Και ποσότητα και ποιότητα. Και αυθονία, αλλά και άριστη ποιότητα. Όταν τιμάς τον Κύριο από όλα τα υπάρχοντα, τον δοξάζεις. Ό,τι έχεις, ομολογείς ότι δεν σου αξίζουνε, ότι ο Θεός στα χαρίζει, γι' αυτό από αυτά που ο Θεός του χαρίζει, εσύ τον δοξάζεις και προσφέρεις. Άμα είναι υλικά, προσφέρεις από αυτά τα υλικά που σου έχει δώσει στον Κύριο. Δηλαδή, πώς προσφέρεις στον Κύριο? Κάνοντας αυτό που θα έκανε αυτός αν ήταν εδώ στη γη και είχε αυτά που σου είχε δώσει. Αυτά που θα έκανε αυτός αν ήταν εδώ στη γη και είχε αυτά που ο Θεός σου έχει δώσει. Τίμα των Θεών από όλα τα υπάρχοντά σου είναι η ποσότητα, αλλά και από τον απαρχόν των γεννημάτων σου είναι και η ποιότητα. Από τα πρώτα και τα καλύτερα. Και από αυτά που έχεις και από αυτά που κάθε φορά σου δίνει. Θα δοξάζεις το Θεό, θα του προσφέρεις θυσία ζώσα, το σώμα σου, αγία, ευάρεστο εις το Θεό που είναι η λογική σου λατρεία. Αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Η προσφορά μας. Λατρεύω στον Κύριο τι σημαίνει? Προσφέρω. Θυσιάζω. Η λατρεία είναι προσφορά. Θυσία. Η λογική μας λατρεία ποια είναι? Ό,τι και να έχουμε, έχουμε καλή γυναίκα, σε ευχαριστώ πατέρα για τη γυναίκα που μου χάρισες. Δική σου ήτανε, δεν την αξίζω. Έχουμε καλά παιδιά, σε ευχαριστώ πατέρα για τα παιδιά που μου χάρισες. Δικά σου είναι, δεν άξιζα να έχω τέτοια παιδιά. Δεν είναι τίποτα δεδομένο αδελφοί από ό,τι καλό έχουμε. Όλα είναι χάρις, έλεος. Ό,τι γίνεται στη ζωή σου, σε ευχαριστώ, καινούριο, σε ευχαριστώ πατέρα και πρόσφερε από αυτά που σου δίνει. Έχεις αγάπη, δώσε αγάπη. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών από το Πνεύμα το Άγιο. Δώσε από αυτή την αγάπη που έχεις. Έχεις υπομονή, δώσε υπομονή, δείξε υπομονή. Ό,τι και αν έχουμε,
είτε φυσικά, πολύ πολύ περισσότερο πνευματικά. Εάν θέλουμε στη ζωή μας ο Θεός εμείς να του δίνουμε, όπως είχα διαβάσει κάποτε με το φτιάρι, και αυτός να μας δίνει με το φορτηγό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Άλλο η φτιαριά και άλλο το άδειασμα του φορτηγού. Αλλά μην ξεχνάς ότι ο Θεός το έδωσε. Δόξασέ τον. Μην ξεχνάς ότι δεν το αξίζεις. Δόξασέ τον και πρόσφερε από αυτά που σου δίνει. Δεν στα δίνει για να τα έχεις. Στα δίνει για να τα χρησιμοποιείς για τη δόξα του. Έχεις χαρίσματα? Μη τυχόν και το δέσεις σε κανένα μαντήλι και το θάψεις. Έχεις σωτηρία? Να, μη τη δέσεις σε κανένα μαντήλι και την κρύψεις. Σ' έσωσε ο Θεός, δόξασέ τονε. Μίλα για αυτόν που σ' έσωσε. Σου δώσε χαρίσματα φυσικά, πνευματικά, υλικά, ό,τι σου έχει δώσει. Δόξασε το Θεό και χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα του. Εάν θέλεις να συνεχίζει ο Θεός να σου δίνει με αυθονία, αλλά και με άριστη ποιότητα, εκ του νέου ίνου, να ξεχυλίζουν τα πατητήρια σου από νέο καλό κρασί. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο σημαντικές είναι οι αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως του χριστιανού. Δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές του management των ανθρώπων. Καμία σχέση. Τα αποτελέσματα όμως είναι θαυμαστά. Γιατί? Γιατί είναι άνωθεν. Δεν είναι αποτέλεσμα της μόρφωσής μου, της γνώμης μου, της ικανότητός μου. Είναι αποτέλεσμα της εύνοιας και της βοήθειας του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει εναφθονία και εναγαθή ποιότητα τα πάντα, είναι αυτός ο οποίος έχει μάθει στη ζωή του να τιμά, να δοξάζει το Θεό, αναγνωρίζοντας ότι ό,τι έχει το έχει κατά χάριν από το Θεό. Δεν ήταν δεδομένο σε αυτόν και δεν είναι δεδομένο, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός δίνει, αλλά και ο Θεός παίρνει. Ο Θεός προσθέτει, αλλά και ο Θεός αφαιρεί. Εάν θέλω να υπάρχει πρόσθεση στη ζωή μου, παρακυρίου, εν αυθονία και εν αγαθή καλή ποιότητα, τότε να δοξάζω από όλα τα υπάρχοντά μου το Θεό και να δοξάζω και να τιμώ και από τα καινούργια που μου προσφέρει, από τα καλύτερα, από τις απαρχές των γεννημάτων μου. Σκεφτείτε, αδερφοί, έναν άνθρωπο που έχει αυτό το πνεύμα. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Είναι εκεί που ο Θεός ευαρεστείται να δίνει, γιατί μπορεί αυτά που του δίνει να τα χρησιμοποιεί ο Θεός. Δεν στα δίνει για την καλοπέρασή σου, για τη δόξα σου, για την ύψωσή σου. Σου δίνει χάρισμα λόγου. Στο δίνει για σένα. Στο δίνει για τη δόξα του. Αν μέσα όμως στην καρδιά σου πεις, τι ωραία που τα λέω, θα στα αφαιρέσει. Πρέπει πόσο μου ευλόγησε ο Θεός, θα σταματήσει. Όταν όμως έχουμε αυτή την ευγνωμοσύνη, όταν λέει ο Λόγος του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τι σημαίνει? Να σε ευγνώμων στον πατέρα σου και τη μητέρα σου που σου χάρισε τη ζωή, την πνοή και σε έφερε μέχρι εδώ. Και μάλιστα αυτή η εντολή είναι με μισθαποδοσία, για να σου γίνεται καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Πολύ περισσότερη μισθαποδοσία έχει όταν τιμάμε, δηλαδή δοξάζουμε, υψώνουμε, λατρεύουμε το Θεό από αυτά που μας έδωσε και από αυτά που μας δίνει. Έκτον, Υιέ μου, μην καταφρώνει την παιδεία του Κυρίου και μη αθήμη ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι ο Κύριος ελέγχει ό,τι να αγαπά
καθώς και ο πατήρ των ιών εις τον οποίον ευαρεστείτε. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι η παιδεία δεν είναι ένδειξη θύμου του ανθρώπου προς εμάς, αλλά είναι ένδειξη αγάπης, ένδειξη εκτίμησης του Θεού, ένδειξη ότι μας παραδέχεται ο Θεός σαν παιδιά Του. Γι' αυτό μην αθυμείς στην παιδεία του Κυρίου, μην χάνεις το θάρρος σου, μην στενοχωριέσαι, μην αθυμείς τους ελέγχους του Κυρίου και μην περιφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Η παιδεία του Κυρίου έρχεται με πολλούς τρόπους και ο Θεός δίνει την παιδεία Του είτε για την εκπαίδευσή μας, για την αναβάθμισή μας, είτε για την καρποφορία μας, για να φέρουμε καρπό πολύ, είτε για το έλεος Του το μεγάλο να μας φυλάξει από τα μέλλοντα, σταματώντας μας στο δρόμο με παιδεία. Είτε λοιπόν για να μας εκπαιδεύσει, δηλαδή να πάμε από τη Δευτέρα Δημοτικού στην Τρίτη Δημοτικού, για να μπούμε από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, για να μπούμε από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, είτε να μας εκπαιδεύσει, είτε μέσα από την παιδεία και την ταλαιπωρία να φέρει καρποφορία μεγάλη, καθώς υπομένεις, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, στην παιδεία πρέπει να υπομένουμε. Έχουμε χρίαν υπομονής. Γιατί όταν υπομένουμε, τότε κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, απολαμβάνουμε την επαγγελία που ο Θεός έχει χαρίσει σε μας. Πολύ σοβαρό λοιπόν να κατανοήσουμε ότι στη ζωή μας ό,τι γίνεται είναι παιδεία του Κυρίου. Γιατί? Γιατί ανήκουμε σε Αυτόν. Γιατί είμαστε παιδιά Του. Έχετε δει ποτέ πατέρα να μην παιδεύει το γιο του και την κόρη του? Εγώ στη δική σου κόρη και στο δικό σου γιο δεν μπορώ να εκπαιδεύσω, ούτε να παιδεύσω, ούτε να τιμωρήσω, ούτε να νουθετήσω, ούτε να διδάξω, τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Εσύ είσαι ο υπεύθυνος. Έχετε δει όμως πατέρα να μην παιδεύει τα παιδιά του? Μόνο ο άχρηστος, ο μεθύστακας ή εν πάση περιπτώσει αυτός που δεν τα αγαπάει. Εάν ένας πατέρας αγαπάει τα παιδιά του, η προσοχή του είναι απάνω τους. Και όλο τους μιλάει, τους τραβάει και ταυτί άμα χρειαστεί, τους νοθετεί, γιατί θέλει να προκόψουνε. Ο πατέρας έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά για τα παιδιά του. Πρώτον, καλύπτει τις ανάγκες του, τις ανάγκες τους των παιδιών. Ο καλός πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες του. Ύστερα, ο καλός ο πατέρας φροντίζει για την πρόοδό τους. Πρέπει να έχουν πρόοδο τα παιδιά. Τα πάει στο σχολείο, τα μαθαίνει γράμματα, τα πάει στα αγγλικά, αν θέλει να τα πάει, φροντίζει για την πρόοδό τους, για την προκοπή τους. Και τρίτον, τα προστατεύει από κάθε κακό. Και αν εμείς, λέει ο Λόγος του Θεού, δεχόμαστε την παιδεία των γονιών μας, πόσο μάλλον, ένα πολύ ωραίο εδάφιο, αν το βρω αδερφοί, πόσο μάλλον εις τον Πατέρα των Πνευμάτων πρέπει να υποταχτούμε για να ζήσουμε, γιατί οι γονείς μας εδώ στη γη προς ολίγας ημέρας μας επέδευον κατά την αρέσκεια αυτών, όπως τους αρέσει και όπως νομίζουν καλύτερο. Αλλά δεν είναι το ίδιο με τον Θεό. Ο Θεός όμως των Πνευμάτων, ο Πατέρας μας, προς το συμφέρον μας, γιατί? Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός Του, της τελειότητός Του. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και μας αγιάζει
λέει ο Ιησούς Χριστός, Πάτερ, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Και ο λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια, για να είναι αυτοί εν και να τους βλέπουν οι άνθρωποι και να δοξάζουν τον Πατέρα τους στον ουράνιο, να έχουν καρπό πολύ. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, το οποίο δεν έχουμε προκαλέσει από λάθη μας. Γιατί αν κάνω λάθος, δηλαδή αν βιαζόμαι, αν αφήνω την καρδιά μου να έχει πίκρα, να έχει στενοχώρια, να έχει θλίψη, να έχει κακία, εκεί κάνω ενέργειες που τις βρίσκω μπροστά μου, αλλά δεν είναι η παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού έπεται των λανθών μας προς διόρθωση. Και μερικές φορές είναι και επώδυνη. Αλλά και πειρασμός να είναι. Ο Λόγος του Θεού λέει να το διαβάσω μάλιστα από μέσα, να υπομένουμε κάθε πειρασμό με χαρά, γνωρίζοντες, γιατί γνωρίζουμε ότι ο πειρασμός θα φέρει δοκιμασία της πίστης μας. Και η δοκιμασία της πίστης μας εργάζεται στη ζωή μας έργων αγαθών. Η δοκιμασία της πίστης μας εργάζεται στη ζωή μας υπομονή. Και η υπομονή έχει έργων αγαθών, ώστε να είμαστε τέλειοι και ολόκληροι εις μηδέν ελλειπείς. Είτε πειρασμό επιτρέπει ο Θεός, δηλαδή επιτρέπει στο διάβολο, στον πειράζοντα να μας πειράξει. Είτε ο ίδιος έρχεται με δοκιμασία, ακόμη και με παιδεία, ξέρουμε ότι αυτά είναι από το Θεό και δεν τα θεωρούμε τιμωρία, κακία ή θυμό του Θεού, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι έκφραση της αγάπης του Θεού για να μας καταρτήσει, να μας εκπαιδεύσει, να μας δώσει πολύ καρπό και πολλές φορές να μας φυλάξει από μεγάλο κακό. Αυτό το τελευταίο δεν το καταλάβαινα, σας το έχω ξαναπεί, μέχρι που ενώ πήγαινα κάποτε στο έργο του Θεού έσκασε το λάστιχο και στενοχωρήθηκα και είπα, έσκασε το λάστιχο, τώρα που πάω στο έργο σου Κύριε, τι πράγματα είναι αυτά. Είμαι καινούριος. Και όταν, γιατί ξέρω να αλλάζω λάστιχα, και όταν το αλλάξαμε και πήγαμε, είδα ότι παρακάτω είχε γίνει μια μεγάλη καραμπόλα με πολλά θύματα. Και ευχαριστήσαμε τον Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αλλά σε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, πρώτον, να μην τα περιφρονούμε σαν ημέρα μικρών πραγμάτων ή κακών πραγμάτων. Να περιφρονείς και πεις, τι είναι αυτά που γίνονται σε μένα. Πες, δόξα για αυτά που γίνονται σε μένα, Κύριε, δόξα. Γιατί καλό έργο εργάζεσαι. Καλή συνέχεια θα υπάρξει. Πρέπει να μάθω κι άλλα. Γιατί θα με χρησιμοποιήσεις πιο έντονα. Γιατί θα κάνεις στη ζωή μου μεγαλύτερα πράγματα. Ή σε ευχαριστώ, Κύριε. Γιατί μέσα από αυτά θα φέρεις καρπό πολύ. Ή σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί με φυλάς από τη κακή συνέχεια. Γι' αυτό μην περιφρονείς και μην αθυμείς, μην αποκάμεις δηλαδή, μην χάνεις το θάρρος σου. Μην πεις, με εγκατέλειψε ο Θεός, με ξέχασε ο Θεός. Δεν μας ξέχασε ο Θεός, μας έχει γραμμένους στις παλάμες Του και μας βλέπει κάθε μέρα. Η φροντίδα Του είναι πάνω μας, γιατί είμαστε παιδιά Του. Και αν προήλθε από λάθος μας, δεν πειράζει. Ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων είναι ο Χριστός. Αρκεί να πάμε σε Αυτόν, να εξομολογηθούμε το ή τα λάθη μας, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρεση και στο Θεό είναι πάρα πολύ εύκολο να διορθώσει το λάθος μας. Μα τόσο εύκολο. Για μας φαίνεται αδύνατο. Στο Θεό όμως είναι τόσο εύκολο. Σας το έχω πει και άλλη φορά για τα λάθη μας. Όταν ήμουν, το σκεφτόμουν και θυμήθηκα όταν ήμουν μικρός,
που με έβαζε ο πατέρας μου να ποτίσω, πολύ μικρός, 8-9 χρόνο. Ερχότανε πολύ νερό και μου έλεγε, θα παίρνεις την τσάπα, θα βγάζεις το χώμα πίσω και όταν θα το μαζέψεις όλο, τότε θα κάνεις έτσι, να κόψεις το νερό και να το στείλεις εκεί που θέλεις. Εγώ όμως το θεωρούσα αυτό ανοησία. Όχι, γιατί αν βγάλω το πίσω και μην το κάνω κατευθείαν. Το έκανα κατευθείαν, ερχόταν το νερό, τα παίρνει τα χώματα όλα. Τώρα δεν τα μαζέψεις. Και φώνα, πατέρα, έφυγε το νερό. Ερχόταν γελώντας. Λέει, δεν το έκανες όπως σου είπα. Έλεγα και κάνα ψεματάκι. Όχι, το έκανα. Αν δεν το έκανες, μου λέει. Και έπαιρνε τις χερούκλες, το έκανε έτσι και το έκανε. Τόσο εύκολα. Τα λάθη μας τα διορθώνει πολύ εύκολα ο Θεός. Αρκεί να φωνάξουμε, πατέρα, έλα. Και θα έρθει γελώντας να διορθώσει το λάθος μας. Και μην του πούμε και ψέματα, αλλά και ψέματα να το πούμε, πάλι θα γελάει. Να μην αθυμούμε, αδερφοί. Μην χάνουμε το θάρρος μας στην παιδεία του Κυρίου. Είναι απόδειξη αγάπης. Είναι βεβαιότης ότι είμαστε γνήσια τέκνα Θεού και όχι νόθη. Εβδόμον, μακάριος ο άνθρωπος, στο έκτον ακόμη, γιατί ο Κύριος ελέγχει όποιον αγαπά και καθώς ο πατήρ των ιών αυτού εις τον οποίον ευαρεστείτε. Απόδειξη ευαρέσκειας του Θεού είναι η παιδεία και ο έλεγχος. Ευαρεστείτε ο Θεός. Είναι απόδειξη αγάπης. Δεν είναι ένδειξη αδιαφορίας του Θεού. Μας ξέχασε. Ίσα-ίσα είναι απόδειξη ότι μας θυμάται και εργάζεται στη ζωή μας. Έβδομον, μακάριος ο άνθρωπος ώστις έβρικε σοφία και ο άνθρωπος ώστις απέκτησε σύνεση. Έβρικε σοφία. Ο ευρών, ο ζητών ευρίσκει. Για να βρεις σοφία πρέπει να τη ζητάς. Και πώς τη ζητάμε τη σοφία? Μέσα και μόνο μέσα από το φόβο του Θεού που μας οδηγεί στην υπακοή στο Λόγο Του. Για να βρούμε σοφία πρέπει να ψάχνουμε. Και ψάχνουμε με φόβο Θεού μέσα από το Λόγο Του. Το γεγραμμένο καταρχάς και το προφητικό. Τι σημαίνει σοφία? Να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος απέκτησε. Αποκτάς κάτι με έργο. Εργάζεσαι. Όταν εργάζεσαι κάτι, το αποκτάς. Όταν είσαι οκνηρός, τεμπέλης, δεν αποκτάς τίποτα. Και ακούστε πως το λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, αυτό ακριβώς το πράγμα. Λέει λοιπόν στην επιστολή του προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπη της αγάπης τον οποίον εδείξατε εις το όνομα αυτού υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Έτσι αποκτάτε η σύνεση. Με έργο αγάπης, με έργο πίστεως και κόπο αγάπης τον οποίον δεικνύουμε υπηρετούντες τους Αγίους. Ώστε επιθυμούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να δειχνύει κάθε ένας από εμάς την αυτήν προσπάθεια ζήλων σπουδήν, τον ίδιο ζήλο, προς την πληροφορία της ελπίδας μέχρι τέλους, για την εκπλήρωση της ελπίδος μέχρι τέλους, για να μην γίνεστε νοθροί, να αυτός, αδερφοί αγαπητοί, που δεν έχει σύνεση. Και τι είναι η σύνεση? Με τη σοφία ξέρω τι να κάνω και σύνεση ξέρω πώς να το κάνω. Άλλο είναι ξέρω τι και άλλο πώς. Πώς θα κερδίσω? Ξέρω ότι πρέπει να εργαστώ. Πώς θα εργαστώ σωστά? Δεν κάνω ό,τι θέλω. Έχω εργοπίστεως, κόπος αγάπης και υπηρετώ τους Αγίους
Εάν δεν κάνεις τίποτα, είσαι νοθρός. Και αν είσαι νοθρός, δεν είσαι εκ των κληρονομούντων τας επαγγελίας του Θεού. Αλλά όταν εργάζεσαι, είσαι μιμητής των διαπίστεως και μακροθυμίας, των διαπίστεως και μακροθυμίας, κληρονομούντων τη Βασιλεία του Θεού, τις επαγγελίες του Θεού. Άρα βρίσκεις τη σοφία, δεν σου έρχεται, ψάχνεις μέσα από το Λόγο του Θεού με φόβο Θεού. Ψάχνεις, ρωτάς, μελετάς, ερευνάς το Λόγο του Θεού. Και πώς αποκτάς σύνεση, εργάζεσαι. Και μέσα από το έργο ο Θεός σου δείχνει πάντοτε τι θα κάνεις. Έχεις πρόθεση να εργαστείς, θα σου δείξει ο Θεός τι θα κάνεις. Με αποτέλεσμα να μην είσαι νοθρός, αλλά να είσαι εκ των κληρονομούντων τας επαγγελίας του Θεού. Και το τέλος, Υιέ μου, αυτές οι αρχές της κυβερνήσεως από το Λόγο του Θεού να μην απομακρυνθούν από τις οφθαλμούς σου, να τις διαβάζεις. Γιατί αν δεν τις διαβάζεις θα τις ξεχνάς. Εάν τις ακούσαμε τώρα και φύγαμε, σε μια-δυο μέρες τις έχουμε ξεχάσει. Να τις διαβάζεις. Να μην απομακρυνθούν ποτέ μπροστά από τα μάτια σου. Για να φυλάς ορθήν βουλήν και φρόνησιν. Δηλαδή να έχεις καλή επιθυμία, ορθήν βουλήν και σοφία Θεού και φρόνηση. Να μην είσαι από τις μωρές παρθένες, αλλά από τις φρόνιμες παρθένες. Το αποτέλεσμα, φτάνουμε τώρα αδερφοί, στο αποτέλεσμα της επιστήμης κυβερνήσεως. Θα υπάρχει ζωή στην ψυχή σου και χάρις εις τον τράχυλόν σου. Θα υπάρχει ζωή αιώνιος μέσα σου και η χάρις του Θεού στη σκέψη σου, στη λογική σου. Θα περπατάς με ασφάλεια την οδόν σου και το πόδι σου δεν θα σκοντάφτει. Θα έχεις μία πορεία χωρίς πεσήματα. Μία πορεία άνετη προς τα πάνω. Στη στενή πύλη θα εισέρχεσαι, στην τεθλιμμένη οδό θα περπατάς, αλλά θα είσαι ασφαλής και δεν θα σκοντάφτεις. Δύσκολος ο δρόμος, αλλά εσύ δεν θα σκοντάφτεις. Όταν περπατάς λοιπόν θα υπάρχει ασφάλεια, ευλογία και κανένα εμπόδιο μπροστά σου. Όταν κοιμάσαι δεν θα τρομάζεις, δεν θα έχονται φιάλτες που είναι το λιγότερο. Δεν θα έρχονται νυχτερινή φόβη, νυχτερινή τρόμη, αλλά θα πλαγιάζεις και ο ύπνος σου θα είναι γλυκός. Ξέρεις θα πει ο ύπνος να είναι γλυκός. Να κοιμάσαι και να χαμογελάς. Να κοιμάσαι στην αγκαλιά του Θεού. Στην παρουσία του Θεού. Τι ωραία ζωή, αδερφοί. Τι ωραία που είναι ο χριστιανός να περπατάει στις αρχές της επιστήμης, της κυβερνήσεως, μέσα από το Λόγο του Θεού. Ασφάλεια στο περπάτημα, στην ανάπαυση, ειρήνη. Δεν θα τρομάζεις από ευνίδιο φόβο, ούτε θα έρχεται πάνω σου ο όλεθρος των ασεβών. Θα περνάνε δίπλα σου, θα φεύγουν, δεν θα σε αγγίζουν. Θα είσαι στο απειρόβλητο, στην αγκαλιά του πατέρα σου, στις πλάτες του Χριστού, προβατάκι στον καλό βοσκό, στον καλό πιμένα. Λέω παραμύθια στον εγγονό μου τον Κωνσταντίνο να κοιμάται και επειδή δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα, του λέω για τον καλό βοσκό. Ξέρετε πως τον έχει αγαπήσει. Πες μου για τον καλό βοσκό, παππού. Στην αρχή μου λέγε πες μου για τον κακό λύκο. Εγώ δεν λέω για τον κακό λύκο. Εγώ σου πω για τον καλό βοσκό. Και κοιμάται, τον πιάνει ο ύπνος και με πιάνει και εμένα μετά ο ύπνος. Γλυκός, δεν ταράζεται. Ο καλός βοσκός. Στην αγκαλιά του βοσκού θα είμαστε. Διότι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός θα είναι η ελπίδα σου
και θα φυλάτει πάντοτε τον πόδα σου από του να πιαστεί από παγίδες. Καμία παγίδα δεν θα έχει εξουσία επάνω σου. Παγίδες σε σένα, αν περπατάς έτσι, δεν θα υπάρχει παγίδα. Δόκανα, ξέρετε, τα δόκανα έτσι, μπαπ. Παγίδες, ποντικοπαγίδες, βάζει λίγο τυράκι, το πιάνει το ποντίκι. Εμάς παγίδες δεν θα έχουμε. Γιατί? Γιατί θα μας ελευθερώνει ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η θεωρία λοιπόν της επιστήμης της κυβερνήσεως, που θέλει ο Θεός να είναι πάντοτε προοφθαλμών μας. Να τις διαβάζουμε συνέχεια. Και από την άλλη Δευτέρα θα δούμε την πράξη τώρα. Θα κάνουμε και πρακτική. Να δούμε πώς ενήργησαν αυτές οι αρχές της επιστήμης των κυβερνήσεως σε αγίους ανθρώπους του Θεού και τα αποτελέσματα που είχαν, ώστε να γίνουμε μιμητές των Αγίων με τη χάρη του Χριστού μας. Αμήν.